Καταρχήν θέλω να επισημάνω ότι έχουμε δύο διαφορετικά είδη περιπτώσεων ε, από τη μία άκρη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αυτές δεν έχουν ε, συνδεόμενη συμπεριφορά ε, ως προς το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα. Έχουν συνδεόμενη συμπεριφορά όμως ως προς την πολιτική συμπεριφορά των ε, εποπτικών ελέγχων που έγιναν και στην Αμερική και στην Ελβετική Τράπεζα και στην Ευρώπη δηλαδή που αποδείχθηκε ότι στις μεγαλύτερες και θεωρητικά πιο φερέγγες οικονομίες του κόσμου η Αμερική όπως ξέρετε είναι η μεγαλύτερη αγορά χρήματος και κεφαλαίου παγκοσμίω. και η Ελβετία θεωρεί το μέχρι πρότινος ως η πιο αξιόπιστη χώρα με τους καλύτερους κανονιστικούς ελέγχους των τραπεζών. Έχουμε δύο διαφορετικά θέματα με το ίδιο όμως αποτέλεσμα για τον πολίτη. Έχουμε και ολοκληρώνω μία αταξία πολιτικών ρυθμίσεων. Άρα οι πολιτικοί πάλι φταίνε σε αυτή την περίπτωση. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά για να, για, να γίνουμε, για να γίνουμε κατανοητοί. Να ξεκινήσουμε από την Αμερική. Στην Αμερική ξεκίνησε το πρόβλημα από τη Silicon Valley και από την Signature Bank. Αυτές οι δύο τράπεζες είχαν κατά κύριο λόγο πελατολόγιο τις λεγόμενες startups επιχειρήσεις, δηλαδή τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Διαχειρίστηκαν πολλά κεφάλαια. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις επλημοδοτούνται από την πολιτική των Αμερικανών και καλώ έκαναν. Έφτασαν όμως, στο σημείο, έφτασαν όμως στο σημείο και η μία και η άλλη τράπεζα να μην μπορούν να διαχειριστούν σωστά τον επιτοκιακό κίνδυνο που προέκυψε όταν άρχισαν να μειώνται τα επιτόκια, όταν άρχισαν να τα επιτόκια και να είναι σχεδόν μηδενικά. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό, ότι και η μία και η άλλη τράπεζα με τότε με τους νεαρούς που είχαν στην ηγεσία τους, νεαροί με πτυχία αλλά ανώριμοι, πήραν πολλά χρήματα στις καταθέσεις τους, εις τρόπον ώστε για τη Silicon Valley που έχω άποψη τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ενεργητικό της, δηλαδή σε ομόλογα που είχε και σε διαθέσιμα να τα κάνει 200 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε λιγότερο ε, δολάρια μέσα σε λιγότερα από μία πενταετία, εφταετία. Αυτό είχε σαν συνέπεια όταν άρχισε η Fed να αυξάνει το επιτόκιο για να τη τον πληθωρισμό όπως ακριβώς κάναμε και εδώ στην Ευρώπη, παρελθετικά μιλώντας, θα το αναλύσουμε και για την Ευρώπη, ήρθε σε μια δύσκολη θέση η Silicon Valley να εξυπηρετηθούν οι πελάτες της και αυτή να στηρίξει τους πελάτες της τα επιτόκια που ανέβαιναν. Άρα δεν μπορούσαν αυτοί οι πελάτες να εξυπηρετηθούν με ό,τι είχαν διαθέσιμα και προσέτρεξαν στις καταθέσεις που είχαν μέσα στην ίδια την τράπεζα. Αυτό είχε σαν συνέπεια η ίδια την τράπεζα να μην έχει τη δυνατότητα να δώσει όλα τα κεφάλαιά της προκειμένου οι πελάτες της ειδικότερα να καλύψουν τις δανειακές τους ανάγκες και μπήκε στη διαδικασία ο Μπάιντεν ή φέντε μπάς περιπτώσει η πολιτική ηγεσία να πει ότι εγώ θα καλύψω μέχρι ενό ορισμένου σημείου 30 δις δολάρια κλπ. Και και εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα, θα μπορέσει να διορθώσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί και η κρίση θα έχει και μεγάλη έκταση. Εκείνο που δεν νομίζω όμως είναι ότι η διασύνδεση της, Gretit, τη της Silicon Valley Μιλάμε τώρα για την Αμερική. Τη Silicon Valley και τη Signature Bank δεν είναι μεγάλε, ούτε ώστε να παρασύρει και άλλου. Θα είναι ένα πρόβλημα που θα περιοριστεί με έναν τρόπο στην Αμερική, με έναν τρόπο και με όσε συνδέονται. Η, η σύνδεση όμω τη Lehman Brothers, Brothers, που ήταν τελείω διαφορετικό πρόβλημα από αυτό, δεν ήταν διαχείριση επιτοχιακού κινδύνου, ήταν έκταση, ε, πιστοτική επέκταση και δεν μπόρεσε να την καλύψει. Ε, ήταν γιατί η τράπεζα αυτή είχε διασύνδεση με όλο τον κόσμο. Ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τη Silicon Valley, mm. κλείνουμε το κεφάλαιο της, της Αμερικής και πάμε στο κεφάλαιο της, της Ευρώπης που αφορά ειδικότερα, ε, αφορά ειδικότερα την Ελβετία. Ε, στην Ελβετία έγινε το εξή. Η Γκρετή Τσουή εδώ και ίσως μια δεκαετία περίπου εμπλέκεται σε σκάνδαλα τα οποία ποτέ δεν έφτασαν στη δικαιοσύνη. Αλλά συνέχεια το όνομά ήταν μπλεγμένο με τον τρόπο που συνεργαζόταν η Γκρετή Τσουή. Με διάφορες οντότητες ανά τον κόσμο. Ε, θεωρείται μία τράπεζα που ξέπλαινε χρήμα με έναν τρόπο. Και επειδή δεν υπήρχε και εκεί το κανονιστικό πλαίσιο που θα επέβλεπε τις διαδικασίες μπορούσαν και έκαναν ό,τι ήθελαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όταν ο ανταγωνισμός είναι αθέμητος οι άλλοι ανταγωνιστές να προσπαθήσουν να σε προσβάλλουν. Έτσι έγινε και με την κρουπτή της ζωή Αναγκάστηκε πριν... Ε, ε, μερικές εβδομάδες να παραδεχθεί μετά από έλεγχο που έκαναν οι τράπεζες της Αμερικής ότι οι δικές της χρηματοοικονομικές καταστάσεις πληροφόρησης που εξέδωσε το 2021 και το 2022 δεν απεικόνιζαν την πραγματικότητα. Αυτό είχε σαν άμεση συνέπεια να θορυβηθούν οι πελάτες, καταθέτες, και να αρχίσουν να τραβάνε χρήματα από την τράπεζα. Τι σημαίνει τραβάω χρήματα από την τράπεζα, Πρέπει η τράπεζα να έχει δύο πράγματα ταυτόχρονα: και να σου δώσει ένα τα λεφτά και να εξυπηρετήσει τι δανειακέ τη ανάγκε. Αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Έφτασε ω αποτέλεσμα τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, να έχει περίπου 8 με 10 δισεκατομμύρια δολάρια την ε, 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 ελβετικά φράγκα ε, ε, αναλήψης. Αυτό δεν μπορούσε να το καλύψει και βγαίνει ε, 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 το κράτο λέει θα χρηματοδοτήσω έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια την, <συσίλω> ε, την, κάλυψη, την κάλυψη της Γκρετή της Όταν το είδαμε κι εμείς αυτό απ' έξω, που δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, δεν τα ξέρουμε, δεν... Καταλάβαμε ότι συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να βγει το κράτο και να πει στηρίζω την τράπεζα, δηλαδή στηρίζω του καταθέτε. Δηλαδή κρατικοποιήθηκε. πάμε στο, ένα, στο άλλο κομμάτι. <συσίλω> Έρχεται δηλαδή. Σε, <συσίλω> <συσίλω> πολύ εύστοχο αυτό που είχα. Έρχεται δηλαδή το κράτο και λέει: Δίνω εγώ λεφτά. Δηλαδή, δίνει τι λεφτά. Γιατί? Για να πάρει ο καταθέτη τα λεφτά. Mm. Αυτό είχε σαν συνέπεια να, μην, να δημιουργηθεί ένα ντόμινο που δεν σταματάει πουθενά και ευτυχώ που βρέθηκε η UBS πάλι με παρένεση τη Ελβετίας η οποία εγγυήθηκε 100 δις ελβετικά φράγκα στην UBS να πάρει το κομμάτι αυτό τη της ζωή, της, της το οποίο δεν ξέρουμε σε ποια έκτασή του είναι. Είναι επισφαλέ, αλλά όμω δεν είναι ε, τόσο απλό όσο φαίνεται το θέμα αυτό, και να δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό μια υπερτράπεζα. Ακούστε τώρα τι άλλο μπορεί να συμβεί. Έχουμε. Ε, Σα λέω χωρί να ξέρουμε ακριβώ τι επισφάλεια. Αυτά είναι θέματα που θα ελεγχθούν, θα τα δούμε, αλλά είναι χοντρικά αυτά που φαίνεται από τι κλιματικέ καταστάσει και με τα οποία μπορούμε, αν τα σκεφτούμε, να αντλήσουμε από την πληροφόρηση μια σκέψη. 575 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα είναι το ενεργητικό της Credit Suisse και 1,1 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα ήταν το ενεργητικό της UBS yeah. αν τα προσθέσουμε αυτά φτάνουμε στο 1,73 Τρει εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό, Ότι δημιουργείται μια πάρα πολύ μεγάλη τράπεζα η οποία θα καπελώσει άλλε τράπεζε. Θα νοθευτεί ο ανταγωνισμό. Αν τελείσει το πρόβλημα τώρα αυτό. Με τούτα και μετά λοιπόν, καταλήγουμε. Η άποψή μου είναι ότι όταν οι πολιτικοί για του δικού του λόγου δεν μπορούν να ελέγξουν τι διαδικασίε αυτέ, έχουμε αυτά τα παρατράγουδα. Διότι περί αυτού πρόκειται. Είναι παρατράγουδα. Η πολιτική. Και για μια ακόμη φορά, επειδή δεν ήταν όσο σωσ... σωστή θα έπρεπε, δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και δεν είχαν αποτέλεσμα. Βρήκε ευκαιρία η, η κρετή τη Ουή, ή μάλλον η... Η... το, το ευρωευγικό ελβετικό κράτο, yeah. να πάρει να ξεμπλοκάρει την κρετή τη Ουή με το φαινόμενο που είχε δημιουργηθεί στην, στην Αμερική. Yeah. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα έχουμε σημαντική συνέχεια. Yeah. Δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα αυτό το πρόβλημα, όσο και αν μεγενθήθηκε η καινούργια τράπεζα, ε, αλλά όμω δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι. Γιατί αυτό είναι ένα, σημαντικό κομμάτι στις διασυνδέσεις που έχουν οι τράπεζες μεταξύ τους. Η διασύνδεση των τραπεζών έχουν να κάνουν με τις αναλλαγές που έχουν μεταξύ, μεταξύ του. τους. Ναι, με τις αναλλαγές που έχουν μεταξύ τους. Δηλαδή, ε, όταν υπάρχει μια αύξηση επιτοκίων και την κάνει η, η, η κριτή της, ας πούμε, η UBS, ε, δημιουργεί πρόβλημα στην mm. Ε. κτήματοπιστωτική πολιτική και της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα. Παρότι είναι ανεξάρτητη Παρότι είναι ανεξάρτη... Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, σήμερα που συζητάμε, η, η, η Ελβετία έχει περίπου 40-45% του ΑΕΠ σε δημόσιο χρέο, που πρακτικά σημαίνει ότι ο συστημικό κίνδυνο τη χώρα είναι μηδενικό, mm -hmm. εγγυάται δηλαδή. Αλλά όμω πώ θα έρθουν οι εξελίξει δεν το ξέρουμε. Mm -hmm. Πρέπει να υπάρξει και μια αντίδραση από, τις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ήδη η κυρία Λαγκάρτ mm -hmm. έτρεξε για να προσπαθήσει τα πράγματα να τα απαλύνει. Η μείωση των επιτοκίων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έτσι, ο, επιτοκια... ο χειρισμός του επιτοκιακού κινδύνου δεν θέλει απλώς να υπάρχουν νέοι που κινούνται γρήγορα. Χρειάζεται πολύ όριμους ανθρώπους και φαίνεται ότι στην περίπτωση και στη μία και στην άλλη και στη Silicon Valley με τις νοοφιές επιχειρήσεις και στην Κετή Τσουής δεν ευδοκίμησαν αυτές τις πρακτικές.